Να ξεκινήσουμε λοιπόν, από τον κύριο Μπαλάσκα. Καλημέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τον. Τον 30χρονο. Τον 30χρονο, 31 ετών. 30χρονο. Ο οποίος τελικά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για το αποτύπωμα, αγαπητέ Σταύρο. Δώσε μας λίγο τις πληροφορίες, γιατί αφορά ενδεχομένως τον χώρο της τρομοκρατίας. Και επειδή ο συγκεκριμένος νεαρής ηλικίας κύριος έχει εμπλακεί και στο παρελθόν. Φερόταν να εμπλακεί και είχε αθωθεί ο άνθρωπος, αλλά είχε καταδικαστεί και είχε χτίσει ποινή για άλλου είδους βαριά αδικήματα, όχι για τρομοκρατία, να το πούμε αυτό, είχε αθωθεί. Ενδεχομένως όμως η ελληνική αστυνομία εξακολουθεί να τον εμπλέκει ή να θέλει να τον εμπλέξει. Δεν ξέρω, να αφήσω και μια αιχμή εγώ. Ναι. Ένα αποτύπωμα σε μια σακούλα ήταν αυτό σακούλα, τώρα που οδήγησε στην προφυλάκησή του. Στο διαμέρισμα που έγινε. Στου αμπελόκηπου, λες, βέβαια. Σταύρο. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, το συγκεκριμένο παλικάρι είναι χαρακτηρισμένο και δηλωμένος. Συνάδελφε, αναφερόμαστε στην προσωρινή κράτηση του 31 ετών, όχι στην 49 χρόνια. Ευχαριστούμε. Πάμε. Για τον συγκεκριμένο φίλο ναι. του πιθανόντος δολοφονητέντος Γρηγορό. Ετών αναφερόμαστε. Ο οποίος τελικά συνελήφθη. Εγώ προσωπικά, παιδιά, δεν το περίμενα να συλληφθεί, γιατί ήταν μόνο ένα αποτύπωμα όπου περίμενα να έχει μια τελικά διαφορετική έκβαση. Έκρινα, δεν ξέρω αν έχουν άλλα στοιχεία, δεν το γνωρίζω, γιατί μην ξεχνάτε εδώ στις εκπομπές και στο δημόσιο λόγο η τρομοκρατική, από τα 10 που ξέρετε τρομοκρατική, εμείς ξέρουμε το ένα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, λογικό είναι. Ποιο ήταν λοιπόν το σκεπτικό της δικαιοσύνης, ούτε θα το αναλύσω, ούτε θα το πω. Συνελήφθη τελικά αυτό το παιδί. Γι' αυτό το δακτυλικό αποτύπωμα που ήταν πάνω στη σακούλα, η οποία σακούλα μέσα είχε ένα εννιάρι όπλο, ένα εννιάρι πιστόλι, το οποίο βρέθηκε στην εξαϊλωμένη γιάφκα. Από εκεί πέρα είναι θέμα δικαιοσύνης. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε άλλα στοιχεία ή τουλάχιστον γνωρίζουμε εμείς άλλα στοιχεία. Θα το δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Προφανώς, Σταύρο, προς επίρρωση αυτό που λες, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γνωρίζει η δικαιοσύνη, που ενδεχομένως δεν το γνωρίζει την δημοσιότητα. Ωστόσο, επειδή τα μυστικά δεν μένουν και πολύ καλά κρυμμένα, υπό την έννοια ότι έχει υπερασπιστεί ο νεαρής ηλικίας κύριος και ενδεχομένως θα γνωρίζουμε ότι η προσωρινή κράτηση οφείλεται στο κινητό, όπως λέμε, αποτύπωμα, δηλαδή το αποτύπωμα στη σακούλα συγκεκριμένη, που ενδεχομένως σύμφωνα με τα όσα γράφονται και λέγονται και είναι ισχυρισμοί της υπεράσπισης, προφανώς να ανάγεται και σε χρόνο προγενέστερο της αρχικής σύλληψής του το 2013. Αυτό δηλώνεται. Αυτό δηλώνεται. Από ότι την άλλη, όταν εγώ. Ναι, ναι. Από την άλλη, για το ολοκλήρωση του Σταύρου, συγγνώμη, 10 δεύτερα. Από την άλλη, για ένα αποτύπωμα κινητό, σε κινητό αντικείμενο, που ανάγεται ενδεχομένως στο παρελθόν, η προσωρινή ναι. κράτηση, ενώ υπάρχουν και. Δεν προφυλακίζεις. Δεν προφυλακίζεις. Όροι, είναι κάτι που ενδεχομένως κρίνεται, όπως και κάθε. Οποιοδήποτε κρίνει και κρίνεται, βέβαια. Αλλά από την άλλη, μπορεί να ξέρουν κάτι περισσότερο που δεν ξέρουμε εμείς. Σωστά.